απαλλάχθηκαν από την παράνομη δίωξή τους στα λεγόμενα δικαστήρια των κατεχομένων, ο Κοράι και η Τσινέλ, οι δύο Τουρκοκύπροι που κρατούν υψωμένη στην ταράτσα του σπιτιού τους την κυπριακή σημαία. Ο αγώνας τους συνεχίζεται, δήλωσαν, ευχαριστώντας όσους τους συμπαραστάθηκαν. ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και κίνημα οικολόγων εξέφρασαν ικανοποίηση για την έκβαση της υπόθεσης. Αντιπροσωπεία των οικολόγων παρευρέθηκε και σήμερα στο κατεχόμενο δικαστήριο της Αμοχώστου του. Ζουν υποκατοχή, όμως κατέχτησαν με αγώνα ένα παραθυράκι ελευθερίας. Ο Κοράι Μπαστογρουλτματζή και σύζυγός του Τσινέλ Σενέμ Σουνέλ αφέθηκαν ελεύθεροι από σήμερα να υψώνουν όπου επιθυμούν την κυπριακή σημαία. Ολοκληρώθηκε στις 2.30 μετά το μεσημέρι η λεγόμενη δίκη του Ζεύγου στο κατεχόμενο δικαστήριο της Αμοχώστου. Η λεγόμενη δικαστής της υπόθεσης ανέγνωσε για μια ώρα το πολυσέλιδο ιστορικό της υπόθεσης με τα όσα τους καταλογίζονταν. Όταν τους ανακοινώθηκε ότι απαλλάσσονται από τις λεγόμενες κατηγορίες, ξέσπασαν σε δάκρυα. We want to share this victory for any single basic single human rights believers. I firstly would like to thank everybody from 2 years that has been here, has supported us, our friends, our family, everyone who didn't leave us alone. I owe them a big thank you. 2 χρόνια τώρα ο Κοράι και η Τσινέλ έχουν υψωμένη την κυπριακή σημαία πάνω από το σπίτι και το κατάστημά τους. Έχουν δεχθεί επιθέσεις γι' αυτό. Οι γκρίζοι υλικοί παραμονεύουν έξω από το σπίτι τους. Δεν το μετανιώνουν, μας είπαν. Θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη σημαία του κράτους τους. Τα χρόνια που προηγήθηκαν δεν ήταν εύκολα για αυτούς. Δεν αναμένουν πως η ζωή τους θα είναι εύκολη ακόμα και μετά από αυτή τους τη νίκη. Το μικρό γκαράζ αυτοκινήτων του Κοράι δεν έχει πελάτες εδώ και καιρό, αν και είναι το πρώτο γκαράζ που λειτουργήσε στην περιοχή. Κανείς δεν θέλει να στιγματιστεί ό,τι τους στηρίζει. Δεν είναι και η πρώτη φορά που περνούν από τα παράνομα δικαστήρια της Αμοχώστου, γιατί στηρίζουν την ενιαία οντότητα του κράτους τους, την νόμιμη κυπριακή δημοκρατία. Έχει δικαστεί και 5 χρόνια πριν, εξομολογείται ο Κοράι, γιατί περπάτησε τον κεντρικό δρόμο της πόλης φορώντας μπλουζάκι με το σήμα κυπριακής νεοελεϊστικής οργάνωσης μπροστά και την κυπριακή σημαία πίσω. Και τότε είχε δικαιωθεί. We believe after this day, everybody give a respect to our flag, to our country flag, and give a respect to the Republic of Cyprus. Well, we've got a 14-day procedure for the prosecutor to take the case to the Supreme Court, and it wouldn't end like this. We have plans, and after the 14 days pass, we will tell what our plans are, for what our next step will be. Το παράνομο δικαστήριο της Αμοχώστου αποφάσισε επίσης να επιστρέψει στο ζεύγος τις σημαίες που του είχαν αφαιρεθεί το 2013 από το σπίτι και το κατάστημά του. Σκοπεύουν όταν τους επιστραφούν να τις κρατούν υψωμένες στον ιστό και να παρελάσουν στους δρόμους της Αμοχώστου.